Προαναγγείλαμε ότι μαζί μας είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, και είναι. Γεια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε, επειδή η ιδιότητά σας είναι νομικός εκτός από πολιτικός. Mm-hmm. Μεταναδρομικά για τις συντάξεις, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τι να κάνει ο κόσμος? Κοιτάξτε, είναι νομίζω ξετσιποσιά το γεγονός ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει για άλλη μία φορά τους ανθρώπους στην δικαστική διεκδίκηση, ενώ είναι αναγνωρισμένο το δικαίωμά τους και βέβαια συνταγματικώς κατοχυρωμένο. Δυστυχώς βεβαίως, όταν υπάρχει αυθαιρεσία, όταν δηλαδή έχουμε μία κυβέρνηση η οποία αρνείται το δικαίωμα το αναγνωρισμένο και κοινικά ανακοινώνει ότι θα κάνει μόνο όσα την υποχρεώνει αυστηρά κάθε δικαστική απόφαση και όποτε κρίνει, τότε ναι, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι είναι εγκαταλελειμμένοι στην προσφυγή στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη γνωρίζουμε δυστυχώς ότι στη χώρα μας δεν είναι ούτε ανεξάρτητη, ούτε αμερόληπτη, ούτε ταχεία και ευθύδικη. Είναι δυστυχώς το προϊόν της συνολικής καταράκωσης της δημοκρατίας. Ελέγχεται δηλαδή η δικαιοσύνη, ελέγχεται από το Μέγαρο Μαξίμου, ελέγχεται από το πολιτικό σύστημα, ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Νομίζω ότι όταν έχουμε πάρα πολύ πρόσφατες δηλώσεις αυτού του προσώπου, που εγώ θεωρώ ότι είναι προσβολή για όλους μας να είναι Υπουργός Υγείας, του κυρίου Πολάκη, που εχθές βγήκε και ουσιαστικά θεώρησε ότι έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να υπερασπιστεί την ελεγχόμενη κυρία Δούρου, όπως ελεγχόμενος είναι και ο ίδιος, και έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επιχαίρει που υπάρχουν νεκροί στην Καλιφόρνια και κάνει πλάκα πάνω στους νεκρούς και στους νεκρούς στο μάτι και στους νεκρούς σε μια ξένη χώρα, και κάνει πλάκα στην κυρία Δούρου και της λέει «Παρετήσου Δούρου, τώρα εσύ φταίς για τους νεκρούς στην Καλιφόρνια». Όταν λοιπόν αυτό το υποκείμενο εξακολουθεί να είναι υπουργός και αυτό το υποκείμενο, το αγράμματο υποκείμενο εξακολουθεί να είναι υπουργός και να δηλώνει δημόσια ότι η κυβέρνηση κάνει παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ότι σπρώχνει τη δικαιοσύνη και ότι πρέπει να σπρώξει κι άλλο τη δικαιοσύνη για να βγάζει η δικαιοσύνη αποτελέσματα και αποφάσεις κατά τις βουλές της κυβέρνησης, και η δικαιοσύνη μέχρι εννοείται αυτή τη στιγμή... Εννοείται αυτό που είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, να μπουν κάποιες, πρέπει να μπουν κάποιες φυλακές. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι πρέπει να σπρώξουμε κι άλλο, ότι σπρώχνουμε μεν, αλλά πρέπει κι άλλο, ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και να σταματήσουμε την ψηλή κουλτούρα. Να τον το χοντρίνουμε το θέμα, δηλαδή, με τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Τον κάλυψε απόλυτα ο κύριος Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξη του κύριου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης είναι το πρόσωπο που έγινε υπουργός, διότι βγήκε να υπερασπιστεί τον Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα το 2015. Την κοινοβουλευτική ομάδα όπου ο Τσίπρας έφερε την προδοσία. Ο Πολάκης τότε διεκδίκησε να μιλήσει εκτός σειράς για να υπερασπιστεί την προδοσία και τον Τσίπρα. Και το αντάλλαγμα ήταν ότι τον έκανε αναπληρωτή υπουργό. Έχουμε ένα πρόσωπο που είναι το κανείς του Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας είναι το κανείς του Τραμπ, και το κανείς του κανείς παριστάνει το λυκόσκυλο. Και ο ελληνικός λαός είναι εγκαταλελειμμένος σε αυτήν την τρομακτική κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 1,5-2 λεπτά που προσπαθήσαμε, έχετε πει τόσα πολλά. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Για να έχουμε καθαρό το χρόνο όλο μετά. Διαφημίσεις, επαναρχόμαστε. Με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινήσατε, είπατε πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα 2-2,5 λεπτά του πρώτου τμήματος. Πόσα έχω να πω ακόμα. Και σκληρά πρέπει να σας πω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μετατραπεί σε κανείς του Τραμπ. Ξεκάθαρα, δεν τα θεωρώ σκληρά, θα σας είμαι ειλικρινής. Εγώ αυτά τα είπα από την πρώτη στιγμή, όταν το 2015 μίλησα για προδότες. Γυρνούσαν και οι συνάδελφοί σας και πολλοί κόσμος και μου έλεγε βαριά λέξη. Τώρα αν μιλήσεις σε ένα καφενείο ή σε ένα μπάρ ή με οποιονδήποτε πολίτη, αλλά και με συναδέλφους σας, η λέξη προδοσία και προδότες είναι αυτή που επανέρχεται. Ναι, αλλά την απαγγέλλεται στον Πρωθυπουργό της χώρας. Την εννοώ. Την εννοώ. Δεν είναι προδότης, κανείς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το όχι των Ελλήνων και το έκανε ναι. Και προχθές πήγε στο Πασόκ της Γερμανίας και είπε ότι και δεν μετανιώνω και θα ήταν καταστροφή το όχι, αλλά και δεν λέει τι πραγματικά εξυπηρετεί, τι πραγματικά εφαρμόζει, τι αντιπροσωπεύει. Και ο Τσίπρας αντιπροσωπεύει την εξαπάτηση
του ελληνικού λαού, αντιπροσωπεύει το πιο σκληρό ναι που δεν εκφράζει ούτε αυτούς που ψήφισαν ναι. Αν ρωτήσετε αυτούς που ψήφισαν ναι, αυτό το 38% συμφωνείς με αυτά που γίνονται σήμερα, θα σας πει όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που ψήφισαν όσοι ψήφισαν ναι. Είναι χειρότερος πρωθυπουργός του Σαμαρά. Είναι ο χειρότερος που έχει υπάρξει με τα πολιτευτικά, κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και είναι και ο πιο αδίστακτος και ο πιο ασυγχώρητος. Εγώ μπορώ να το λέω γιατί είμαι αυτή που πολέμησε και το Σαμαρά και την κυβέρνησή του όσο κανείς. Ναι. Και επομένως δεν κινδυνεύω ούτε να και χαρακτηριστώ. Και από πού εκπορεύεται αυτός ο κινησμός του κυρίου Τσίπρα που περιγράφεται, γιατί περί κινησμού πρόκειται, όταν λέτε ότι είναι αδίστακτος και μπορεί να κάνει νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια παρέα ανθρώπων, όπως αποδείχθηκε, που δεν εκφράστηκαν ούτε ενώθηκαν επί τη βάση αρχών και αξιών, όπως νομίζαμε κάποιοι, αλλά ενώθηκαν για να πάρουν την εξουσία και να κάνουν το κομμάτι τους και την πλάκα τους στην πλάτη του λαού. Μα ο αντίλογος αυτό που λέτε είναι ότι 4 εκλογικές αναμετρήσεις κερδίθηκαν και αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Ποιες είναι αυτές? Το 15 τον Ιανουάριο, το 15 τον Σεπτέμβριο, το δημοψήφισμα. Ευρωεκλογές. Το ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές. Δεν μεσολάβησαν. Οι ευρωεκλογές ήταν το 14. 4. Λοιπόν, μετράμε σε ρί. Μη συγχαίουμε το τι έγινε μέχρι το Γενάρη του 2015, όπου υπήρχε μία, τουλάχιστον για αυτούς που τα πιστεύαμε, υπήρχε μία πολύ καθαρή αντιμνημονιακή θέση και στάση. Mm-hmm. Και κοινωνική θέση και στάση. Και το τι έγινε από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, όταν προσκάλεσε ο Τσίπρας τους πολίτες να αποφασίσουν, τους είπε ό,τι και να γίνει, εγώ θα σεβαστώ την ψήφο σας. Ό,τι και να ψηφίσετε, εγώ θα το σεβαστώ. Θα σεβαστώ τη λαϊκή κυριαρχία. Αν δείτε το διάγγελμά του, θα θέλετε να σπάσετε τη τηλεόραση. Mm-hmm. Και στη συνέχεια πήρε αυτό το όχι των ανθρώπων που τον πίστεψαν και τον εμπιστεύτηκαν και εμπνεύστηκαν και το παρέδωσε με την κορδέλα στον κύριο Γιουνκέρ, στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Ντάισελμπλουμ και στον κύριο Ο πρωθυπουργός πάντως είπε ότι υπήρξαν αυταπάτες, ότι μετά είχα καθαρό μυαλό. Ένα λέει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και το απέναντι σενάριο, το δικό σας σενάριο, ήταν σχεδόν ολική καταστροφή. Έξοδος από την Ευρωζώνη, δραχμή. Κοιτάξτε, αυτό το ανακάλυψε στις 6 Ιουλίου, διότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι 5 Ιουλίου ψήφισαν οι πολίτες και 6 Ιουλίου ο Τσίπρας δρομολόγησε το ναι με το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο ζήτησε να συγκληθεί και το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα τα πρακτικά. Και θεωρώ ότι θα είναι αποκάλυψη για τον ελληνικό λαό τα πρακτικά αυτά, στα οποία έχουν ομολογήσει ήδη και ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Θεοδωράκης, ότι σε αυτή την συνάντηση υπό τον Πάκη, τον Παυλόπουλο, συμφώνησαν πώς θα μετατρέψουν το όχι του λαού σε ναι. Από εκεί και πέρα, όλες οι αφηγήσεις και όλα τα περιτυλίγματα είναι φραμπαλάζ. Τα ίδια που λέτε ισχύουν και για τον κύριο Καμένο. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι λέτε ότι ξεκινήσαμε το 2015 και πρώτο 2015 υπό τη βάση αρχών και αξιών, υπό αντιμνημονιακός αγώνας, αυτό που πιστεύατε, όμως το 2015 κάνατε στις αρχές τον Ιανουάριο κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο έγινε και ο κύριος Τσίπρας πορεύεται μέχρι τώρα με τον κύριο Καμένο. Εγώ αρνήθηκα να συμμετέχω στην κυβέρνηση αυτή, όπως ξέρετε, αν και μου είχε προταθεί το πρώτο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών. Και αρνήθηκα ακριβώς διότι συνειδητοποίησα και είχα σοβαρή διαφωνία με το γεγονός ότι ένα πρόσωπο διαβλητό, ο κύριος Σαγιάς, έγινε Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης. Και είχα διαφωνία με το πώς έγινε η συνεργασία με τον Καμένο, διότι αυτό δεν ήταν απόφασή μας. Η δική μου πρόταση και θέση ήταν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιρνε αυτοδυναμία, θα έπρεπε να ξαναπάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Σε κάθε όμως περίπτωση, για τον κύριο Καμένο, τι να πει κανείς αυτή τη στιγμή? Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για τα deals πώλησης όπλων στην Σαουδική Αραβία και δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή ούτε από τη δικαιοσύνη, ούτε από τη Βουλή, διότι συμψήφισαν τις μεταξύ τους απειλές Τσίπρας και Μητσοτάκης. Απειλές Τσίπρα για την Οβάρτης, απειλές Μητσοτάκη για τον Καμένο και όλα αποσύρθηκαν. Δηλαδή, έχει γίνει deal μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απέσυρε το αίτημα ελέγχου της πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία? Είναι ένα σκάνδαλο αυτό.
και δεν μπορεί να πάμε. Εγώ συμφωνώ να ελεγχθούν τα παλιά σκάνδαλα, διότι κατέστρεψαν τη χώρα, αλλά δεν συμφωνώ να χρησιμοποιούνται για να κρύψουμε τα σημερινά σκάνδαλα. Υπάρχουν σοβαρότατες ποινικές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, η οποία θέλει να ελέγχει τη δικαιοσύνη σαν να είναι μαριονέτα της, αλλά θέλει να ελέγχει τη δικαιοσύνη όχι μόνο για να βάλει φυλακή κάποιους. Θέλει να ελέγχει τη δικαιοσύνη και για να μην μπει φυλακή η ίδια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό ότι είναι υπό τις εντολές της κυβέρνησης πλήρως ελεγχόμενη η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σήμερα και παρενέβη για να καλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες στο μάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι είναι πλήρως ελεγχόμενη επίσης η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, η κυρία Μαρία Παπασπύρου, οικογενειακώς συνδεδεμένη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι δυστυχώς δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία στη χώρα. Και με αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτά που λέτε θα μπορούσατε να τα πείτε σε μια κραματική διαδικασία, να τα αποδείξετε δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί είναι μια πολιτική δήλωση, αλλά. Όχι, δεν είναι πολιτική δήλωση. Στοιχεία περί του ελεγχόμενου, έτσι, κοιτάξτε, αυτό λέω. Κοιτάξτε, όπως με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 6,5 χρόνια που είμαι στο δημόσιο βίο, εν πάση περιπτώσει, ό,τι λέω και το αποδεικνύω και το υποστηρίζω. Και δεν το πετάω ως φωτοβολίδα για τις καταγγελίες αυτές. Έχουμε υποβάλει και μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες απλώς λιμνάζουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε στην μηνυτήρια αναφορά που κάναμε το καλοκαίρι για το ΜΑΤΙ 6 Αυγούστου με το Διαμαντή τον Καραναστάση, τον υπεύθυνο στρατηγικής και επικοινωνίας του κινήματός μας. Αναφέρουμε ειδικά ότι είναι πρόβλημα τις έρευνες για το ΜΑΤΙ όπου υπάρχουν κυβερνητικές ποινικές ευθύνες να συντονίζει η διορισμένη από την κυβέρνηση εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτό που λέτε σημαίνει ότι κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακοί για το ΜΑΤΙ, εννοείται βεβαίως. Κυβερνητικοί παράγοντες. Βεβαίως. Όπως τα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη, εν πολλοίς αυτοί που συμμετείχαν σε εκείνη την στημένη σύσκεψη το βράδυ της Δευτέρας 23. Βεβαίως. Αυτή τη σύσκεψη που την ώρα που γινόταν υπό το φως των καμερών, άνθρωποι πνίγονταν στη θάλασσα και δεν τους συνέδραμε κανείς. Γιατί? Γιατί θέλανε να δείξουν εκείνη την ώρα πρώτον ότι δεν υπάρχουν νεκροί και είχαν δώσει εντολή μη περισυλλογής νεκρών. Δεύτερον, ότι δήθεν κάνουν ό,τι μπορούν, ενώ είχε καεί το σύμπαν και θαλασσοπνιγόταν ο κόσμος. Και τρίτον, ότι δεν φταίει η κυβέρνησή τους. Και ο κύριος Πολάκης, για να επανέλθω, γιατί ξέρετε, κάποια πρόσωπα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ο Τσίπρας πρέπει να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Όχι να παριστάνει τον χαρούμενο πρωθυπουργό. Ποια άλλη είναι αυτή. Ποια άλλη είναι που δεν πρέπει να μπορούν. Ναι. Συνολικά η κυβέρνηση αυτή. Yeah. Και ιδίως αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Πολάκης, ήταν ο Τζανακόπουλος, ήταν ο Τόσκας, παρετήθηκε. Αφού πρώτα έγιναν αυτές οι παλινοδίες, εμείς δεν αποκεφαλίζουμε και ούτω καθεξής. Είναι η Δούρου, είναι πρόσωπα τα οποία ήταν συναρμόδια, βρέθηκαν εκεί και δεν ανέλαβαν την ευθύνη τους, δεν υλοποίησαν πρόγραμμα εκένωσης και διάσωσης, αλλά απασχολούνταν όλοι εκείνες τις ημέρες με τι? Με το πώς θα οργανώσουν φιέστες για τις πρέσπες και φιέστες για τη δίθεν έξοδο από τα μνημόνια. Κύριε Κωνσταντοπούλου, είπατε να μπουν κάποιοι φυλακοί για αυτή την υπόθεση. Για εκείνη την περήφανη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου που σας κατηγορούν και εσάς, γιατί ήσασταν μέλος κυβέρνησης. Δεν ήμουν μέλος κυβέρνησης. Ήταν πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Λοιπόν, κυβέρνηση... Δεν θα πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει. Εμένα η θέση μου και τότε. Τη Νέα Δημοκρατία λένε να μπουν και φυλακοί κάποιοι. Εμένα η θέση μου και τότε είναι ότι σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει άπλετο φως. Και η θέση μου και τότε ήταν ότι εφόσον ζητεί το Εξεταστική Επιτροπή, να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Ωρα. Να πάμε λίγο στα... Θέλω όμως να σας πω ότι σε εκείνη τη διαπραγμάτευση των 6 μηνών και κάποιοι κάποτε θα πρέπει να απαντήσουν για αυτό και κάποιοι που παριστάνουν πρέπει να απαντήσουν. Σε εκείνη τη διαπραγμάτευση των 6 μηνών υπήρχαν 3 πάρα πολύ ισχυρά όπλα στα χέρια της κυβέρνησης. Το ένα ήταν το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Επίσημο πόρισμα της Βουλής, της Επιτροπής της Βουλής. Το δεύτερο ήταν το πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές. Επίσημο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το τρίτο ήταν το πόρισμα για τη Siemens. Επίσημο πόρισμα της Βουλής. Κανένα από αυτά δεν τα εργαλεία δεν μπήκε στο τραπέζι. Κλείνοντας, κυρία Κωνσταντοπούλου, είχαμε την συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Πώς την είδατε αυτή τη συνάντηση και την
πρόθεση συμφωνίας. Την είδα αποκρουστική. Για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως για τον κινησμό με τον οποίο κάποια πράγματα τίθενται στο τραπέζι σαν να είναι όλα αλυσβερίσι, τι να πάρεις, τι να δώσεις, τι θα μου δώσεις, τι θα σου δώσω. Και η πίστη των ανθρώπων, που είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα, η άνεξη θρησκεία, αλλά και η ελευθερία, η θρησκευτική ελευθερία και ο σεβασμός του θρησκευτικού συναισθήματος, είναι πράγματα τα οποία κατοχυρώνονται και από το Σύνταγμά μας και από τις διεθνείς συμβάσεις. Όταν αυτά λοιπόν απομειώνονται και συρρυκνώνονται σε ένα αλυσβερίσι από αυτά που έχει μάθει να κάνει ο κύριος Τσίπρας και από αυτά που και για ορισμένους κληρικούς, όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία του κλήρου, που είναι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία. Ο κατώτερος κλήρος είναι άνθρωποι ανάμεσα στους ανθρώπους και αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι. Αυτού του είδους η διαπραγμάτευση εντός εισαγωγικών και αυτού του είδους το παζάρι και το αλυσβερίσι είναι από τα στοιχεία που αποξενώνουν τους ανθρώπους και από το θρησκευτικό του συνέστημα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εκλογές πότε βλέπετε? Δεν ανήκω σε αυτούς που κάνουν προβλέψεις και προγνώσεις. Νομίζω ότι Και η πλεύση ελευθερίας μόνη της... Η πλεύση ελευθερίας θα κατέβει ανεξάρτητα. Κατεβαίνουμε με το σύνθημα «Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά» και απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι δεν βολεύονται ούτε στα παραδοσιακά κομματικά περίπτερα, ούτε στους παραδοσιακούς και διαβρωμένους κομματικούς μηχανισμούς. Ανανεώνουμε, κύριε Κωνσταντοπούλου, το ραντεβού. Πρέπει να πάμε σε